6 χρόνια έχουν περάσει από τον θάνατο του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Σε εκδήλωση μνήμης για τον εμβληματικό και πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη, παρουσιάστηκε ντοκιμαντέρ το οποίο γυρίστηκε πριν από 41 χρόνια με τον Αγγελόπουλο να μιλά τότε στον φίλο του Δημήτρη Μακρύ για τη ματιά του στον κινηματογράφο αλλά και στην ίδια τη ζωή. Για μένα η ματιά πάνω στην ιστορία σημαίνει ταυτόχρονα ματιά πάνω στον εαυτό μου. 1977. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της νέας του ταινίας «Η Κυνηγή», μιλά στο φίλο του Δημήτρη Μακρύ, ο οποίος με την κάμερα της ΡΑΙ ετοιμάζει αφιέρωμα στον άνθρωπο που συγκίνησε την Ευρώπη με τις μέρες του 36 και το θίασο. 41 χρόνια μετά, το ντοκιμαντέρ «Αγγελόπουλος Ταξίδι στην Ιστορία» προβλήθηκε στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στο πλαίσιο εκδήλωσης μνήμης στον Έλληνα σκηνοθέτη. Έκανα το ντοκιμαντέρ που αναφερόταν στην άτυπη τριλογία του Αγγελόπουλου. Τα γυρίσματα είναι κατά τη διάρκεια των κυνηγών, αλλά αναφέρεται γενικά σε αυτό που ήταν ο Αγγελόπουλος. Καλλιτέχνες, κριτικοί κινηματογράφου, συνεργάτες του, ο διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, αλλά και η σύζυγος και παραγωγός των ταινιών του, μίλησαν για το έργο του πιο αναγνωρισμένου και σεβαστού Έλληνα σκηνοθέτη στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας έκανε μία ταινία και ξεκίνησε και το θείας, ο οποίος ολοκληρώθηκε σχεδόν με την πτώση της δικτατορίας. Αυτή ήταν η δική του αντίσταση. Πάντα από μία θέση για τον άνθρωπο, για τον πολιτισμό. Ένα σκηνοθέτης που τον θαύμαζαν και οι συνάδελφοί του στο εξωτερικό, και ο Αντωνιόνι και ο Μπερτολούτσι και ο Κουροσάβα με ρωτούσε σε συνέντευξη, πάρει χαιρετίσματα στον Θόδωρο, τι γίνεται, τι κάνει κλπ. Όταν το ζεις από μέσα και ζεις ένα τέτοιο άνθρωπο από κοντά και παίρνεις όλα αυτά τα πράγματα που έχει να σου δώσει, μόνο ευτυχής μπορεί να είσαι. Οι ταινίες του βαθιά πολιτικές αφηγήθηκαν με ποιητικό τρόπο την ιστορία και απέσπασαν βραβεία σχεδόν σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου. Έμαθε στους Ευρωπαίους την Ήπειρο από την πρώτη του ταινία. Έφερε όλες τις διακρίσεις που ξέρετε ή δεν ξέρετε, προχωρώντας ο ίδιος έναν μοναχικό δρόμο, πιστεύοντας ότι ένας μόνος μπορεί να τα κάνει όλα. Κάθε ταινία του ήταν μια ιδεολογική άσκηση, μια προσέγγιση εξαιρετικής ποιότητας, εμβέλειας και προπαντός εγκυρότητας πάνω στην ιστορία, πάνω στα σύγχρονα ζητήματα που θίγονται σε όλο τον κόσμο. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος έφυγε στις 24 Ιανουαρίου του 2012, όταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του «Η άλλη θάλασσα» έπεσε θύμα τροχαίου. Η Ελένη Αγγελοπούλου συνεχίζει το ντοκιμαντέρ που ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της ταινίας για τον πατέρα της, και ίσως εκεί, ίσως, δεν το ξέρουμε ακόμα, ενσωματωθούν κάποια κομμάτια από την ταινία που γυρίστηκε. Ορυφήσει! Μόνη σου είσαι! Μόνος μου είμαι κι εγώ! Στη συζήτηση διατυπώθηκε το αίτημα να ψηφιοποιηθούν οι ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου και να συντηρηθούν τα κινηματογραφικά του φιλμ. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την ομάδα κινηματογράφου του ΣΥΡΙΖΑ.